πάρα πολύ. Ας πέφσουν οι υπεύθυνοι. Σαντορίνη, κόσμο για τον τουρισμό, για όλο τον πλανήτη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Ευχαριστούμε. Και στην έναρξη της τουριστικής Γεωργία. Ο κύριος Δημήτρης Σούρας είναι μαζί μας, ψυχίατρος, διευθύντης ψυχιατρικής κλινικής. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Του ζητήσαμε να έρθει εδώ να μας κάνει ένα σχόλιο για όλη αυτή την ιστορία με τα όπλα. Και την οπλοχρησία και την οπλοφορία και τις δολοφονίες. Τι οδηγεί έναν 19χρονο να θερήσει συμμαθητές του? Πρέπει να ξέρετε ότι η Αμερική είναι μια πολυσπερμική κοινωνία, όπου υπάρχουν θρησκείες, άπειρες πολιτικές εκφράσεις, υπάρχουν ψυχοπαθολογίες. Είναι μια κοινωνία και πάρα πολύ μεγάλη σαν χώρα. Άρα λοιπόν τέτοια προβλήματα δυστυχώς θα υπάρχουν. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει όμως είναι ότι δεν υπάρχει ένας ικανός νόμος ακόμα για την υπλοχρησία, οπλοκατοχή, ούτως ώστε να αποφευχθούν αυτά τα πράγματα. Και από ό,τι φαίνεται, υπάρχει και ένα πρόβλημα που το έχει όλος ο κόσμος, το έχουμε και εμείς, ότι δεν βλέπουμε την ψυχοπαθολογία όταν είναι στο σπίτι μας. Δηλαδή, μπορούμε να αναγνωρίσουμε κάποιον που είναι απ' έξω, να μην του μιλήσουμε όμως, ή να μην πάμε να το καταγγείλουμε, ή να διαφορήσουμε, αλλά όταν είναι, ή να το καταγγείλουμε, αλλά όταν είναι μέσα στο σπίτι μας, δεν αναγνωρίζουμε την ψυχοπαθολογία. Ο συγκεκριμένος νεαρός ήταν ένας νεαρός ο οποίος μίλησε. Ήταν ένας νεαρός ο οποίος ανέβασε στο Facebook. Ναι, ήταν μια περίπτωση που ήταν εύκολα, περίπτωση που ήταν εύκολα διαχειρίσιμη. Ναι. Επίσης, ήταν ένας νεαρός ο οποίος συνελήφθη στο σχολείο με σφαίρες, απευλήθη από το σχολείο. Άρα κάτι συνέβαινε. Αυτό λέγεται ψύχωση, αιμονικό, λέγεται ψυχοπαθητική προσωπικότητα. Τελείως διαφορετικός ο άρρωστος ο ψυχωτικός, δηλαδή ο σχιζοφρενής, ο οποίος έτσι κι αλλιώς, όταν θα βρει την ευκαιρία, θα κάνει το κακό, αλλά με τα φάρμακά του δεν θα το κάνει. Και τελείως διαφορετικός ο ψυχοπαθητικός, δηλαδή αντικοινωνικός, ο άνθρωπος ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει διαμορφωθεί για να κάνει το κακό. Αυτό θα το βρουν οι επιστήμονες εκεί. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι όταν υπάρχουν τέτοια στοιχεία μέσα στο σχολείο, όταν υπάρχουν μαθητές που μιλάνε, όταν βρεθήκαν σφαίρες, όταν απευλήθη, όταν υπάρχει Facebook το οποίο να έχει όλα αυτά, γιατί κανένας, ενώ το έχουν, δηλαδή η αμερικάνικη κοινωνία, σας το λέω γιατί η γυναίκα μου είναι αμερικανίδα και, τη ζω πολύ, πάρα πολύ κοντά, έχουν και τη γνώση και τη σοβαρότητα και την αυστηρότητα. Δυστυχώς όμως, όπως βλέπετε, τους ξεφεύγουν μερικά πράγματα. Στην Ελλάδα αυτά μας ξεφεύγουν πάντοτε. Στην Ελλάδα έχουμε και ένα φοβερό πρόβλημα. Δεν τολμάμε να μιλήσουμε για ψυχοπαθολογία. Δεν τολμάμε να πούμε ότι πάμε στον ψυχίατρο, ούτε καν στον ψυχολόγο. Γιατί? Για τα σεξουαλικά, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τους καρκίνους, όλα ελεύθερα. Έτσι και υπάρχει ψυχολογικό πρόβλημα, αυτό αμέσως γίνεται στίγμα. Ωστόσο νομίζω και στην Αμερική, παρά το γεγονός όλα όσα μας λέτε, οι επιθέσεις αυτές είναι πάρα πολύ σε αριθμό και πάρα πολύ συχνές. Κοιτάξτε, είναι πολύ συχνές, επαναλαμβάνω, γιατί είναι τεράστιο. Κοιτάξτε να δείτε, επαναλαμβάνω, η ψυχοπαθολογία είναι κάτι που δεν εκδηλώνεται πάντοτε πάρα πολύ εύκολα και μερικές φορές την αντιμετωπίζουμε επιφανειακά. Όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία γίνονται είναι γιατί κανένας δεν κατάλαβε, δεν πήγε στο σοβαρό. Ξεφεύγουν τα πράγματα παντού. Επίσης, ο νόμος οπλοκατοχής, οπλοκρισίας, είναι πολύ, θα έλεγα έτσι, ανοιχτό. Είναι αυτό που στρέφει τους νέους προς τα όπλα? Ανάλογα για ποιον νέο μιλάμε. Παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Αν θέλετε, η ψυχοδυναμική αντιμετώπιση των πραγμάτων, να δηλαδή ο Φρόιντ θα έλεγε ότι εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει εξουσία, ότι τα όπλα αποτελούν την προσωπικότητα, την αυτοεκτίμηση κτλ. Αλλά μιλάμε για έναν κανονικό νέο ή μιλάμε για έναν άρρωστο νέο? Γιατί τα όπλα στα χέρια ενός αρρώστου νέου είναι όχι μόνο επικίνδυνα, σούπερ επικίνδυνα, τόσο για τον εαυτό του, όσο για τους άλλους. Αυτή η περίπτωση εμένα θα σας αναφέρω, μου θυμίζει λιγάκι. Το θυμάστε τον Νορβηγό? Ναι, ναι, ναι. Δεν σας θυμίζει λίγο αυτή τον Breivik? Δεν σας θυμίζει λίγο αυτή την περίπτωση που καθάρισε 77 άτομα, ο οποίος πήγε και πρώτα στα γραφεία και μετά στα παιδιά? Μου θυμίζει λίγο διαταραγμένα μυαλά, διαταραγμένες προσωπικότητες, αιμονικές, που θα κάνουν έτσι κι αλλιώς το κακό. Η πρόληψη, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν αποτελεί μόνο δικό μας πρόβλημα, αλλά και παγκόσμιο. Στηριχτείτε στο γεγονός, και το επαναλαμβάνω, ότι οι αστυνομικοί, οι Αμερικάνοι, στο θέμα της οπλοκατοχής είναι πολύ χαλαροί. Πολύ χαλαροί. Όχι, δηλαδή, την ενθαρρύνουν. Κοιτάξτε, την ενθαρρύνουν, κύριε Σούρα. Εντάξει, εγώ τώρα δεν μπορώ να το πω αυτό. Προσπάθησε ο Ομπάμα να περάσει 5 φορές τον νόμο στο Κογκρέσο, δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε. Είναι πολύ χαλαροί αυτό το πράγμα και είναι πολύ εύκολο να βρεις ένα όπλο, και στα χέρια ενός παιδιού 19 χρονών το όπλο γίνεται
αμέσως πολύ μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της προσωπικότητάς του και αν είναι διαταραγμένος θα το χρησιμοποιήσει εναντίον αυτών που υποτίθεται ότι του φταίνει. Γιατί τα περισσότερα που γίνονται στο Κεντάκι, δεν ξέρω αν το είδατε το Γενάρη, πάλι κατεβάσανε δύο άτομα. Έχουν δηλαδή γίνει 18 τέτοια περιστατικά εντός του 2018. Εντάξει, του 2018. Και ο μήνας έχει 15 Φεβρουαρίου. Είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι αυτό το πρόβλημα η χαλαρότητα του νόμου. Αλλά μην ξεχνάμε ότι την ψυχοπαθολογία στην οικογένεια δεν τη βλέπουμε. Την ξορκίζουμε. Έτσι, βλέπουμε δίκιο. Τη διπλανή πόρτα, αλλά όχι τη δική μας. Θέλω μας. Σε μια επόμενη συνάντησή μας να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και σημαντικό θέμα για όλες τις ελληνικές οικογένειες. Το αν αισθάνονται οι νέοι απογοητευμένοι, πού πάνε, πώς στρέφονται και πώς. 13.000 γιατροί φύγανε τα τρία τελευταία χρόνια για την Αυστραλία. Μάλιστα. Για την Αυστραλία, όχι για τη Γερμανία και για τα λοιπά. Άρα λοιπόν η απογοήτευση είναι πολύ μεγάλη. Αυτό όμως είναι κοινωνικοπολιτικό θέμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι από έναν ψυχίατρο, από έναν ψυχίατρο μαζί με πολιτικούς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σούρα. Να είστε καλά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε.